πραγματικός, δεν είμαι ο ψεύτικος. Εγώ και άλλοι βάρδοι λένε ότι είναι, αλλά όλοι αυτοί είναι πλάνοι. Εγώ είμαι ο πραγματικός βάρδος και τους πατώνω παντού. Παντού. Παντού με ένα μου ήχο μόνο και με μία μου μελωδία τους διάλυσα. Άρα γιατί εγώ είμαι ο Μεσσίας που περιγράφω. Και γι' αυτό κάνω κουμάντο μόνο εγώ. Και είμαι ο βασιλέας όλων. Η φωνή μου είναι η καλύτερη που έχει περάσει βαλίπη κατά τσίδι. Και κάτσε λίγο να κλείσουμε τα σχόλια, δεν θέλω να ακούω πλακή, θα το κάνω αν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ δεν μπήκα εδώ με σκοπό να μιλήσω με το κάθε ανύπαρκτο. Απλά είπα να πω το λόγο μου, να κάνω ναι μονόλογο για να μιλήσω για το πεντάγραμμο και ποιοι θα μπουν μέσα στη βασιλεία του πεντάγραμμου. Εγώ κάνω κουμάντο, δεν θα μου πούν τι θα κάνω. Και το έχω αποδείξει με τα τραγούδια μου ποιο είναι ο βασιλιάς του πεντάγραμμου. Άνοιξε για να δεις τι κακό μου τους κάνει. Φοβερές αλλαγές, φοβερά χρώματα, φοβερές χαμηλές. Φοβερές φυλές και δεν έχω αντίπαλο κανέναν. Και τους πατώνω παντού, σε όλα τα σημεία. Και χωρίς να έχω πάει αγγλικά και όλα αυτά, και ξέρω και αγγλικά και ιταλικά κομμάτια. Είμαι ο Μεσσίας του πενταγράμμου. Πατώνουν όλοι. Χωρίς να έχω πάει. Και εξάλλου, το έχω αποδείξει. Μπορώ να ερμηνεύσω τα πάντα. Μπορώ να χορέψω τα πάντα. Μπορώ να γράψω στίχους για πάντα. Δηλαδή, τους πατώνω παντού. Είμαι ο βασιλιάς. Χωρίς εμένα δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ανεπρόκοπα. Η χάρτη είναι οι αληθινοί βασιλείες δεν πρέπει να καταλαβαίνονται, γιατί υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Όπως κάποτε το Χριστό, σαν σήμερα παραμονή Χριστουγέννου, τον είχαν πάρει το Χριστό, γιατί σφάζανε όλα τα μωρά, όλα τα βρέφη τα σφάζανε κάποτε. Τα σφάζανε και επειδή ξέρανε ότι ο Μεσσίας γεννήθηκε στη γη και ήταν ο Ιησού Χριστός, βασικά, βασιλέας, Υιός του Θεού, που κατέβηκε για να γλιτρώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες και από τα αμαρτήματα, έκανε αυτό το πράγμα. Το πήρε ο Ιωσήφ με τη μάνα του την Παναγία και το πήγανε πάνω στην Αίγυπτο. Το πήγανε στην Αίγυπτο τον Ιησού Χριστό. Άθεοι, τι κάνετε, καλά? Μπράβο, μιλάμε όταν βλέπετε βάρδο, το βασιλιά του πάτου. Μπράβο, αφού παιδιά, πάλι καλά. Το λοιπόν, καλά Χριστούγεννα να έχω. Το λοιπόν και καλή χρονιά. Θεέ μου, ευλογία και υγεία σε αυτούς τους ανθρώπους. Το λοιπόν, και φύγανε και πήγανε στην Αίγυπτο. Γιατί θα το σκότωνε το μωρό το Χριστό. Όπως εδώ που βλέπουν εμένα, με ζηλεύουν οι πάντες. Γι' αυτό εγώ δεν πρέπει να τους αποδεικνύει ο μέρα νύχτα του Βασιλιά του και ο Μεσσίας του πενταγράμμου. Γιατί άμα πήγαινε τώρα στις κολαφίες, ξέρετε που κάνανε, πουσιά. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αποκαλύπτω μέσα σε τέτοια πράγματα. Απλά εγώ τους δείχνω με την αξία μου τι είμαι εγώ, τι φωνή έχω. Εντάξει, το έχουν καταλάβει, τρέμουνε την ιδέα ότι και μου έχουν μιλήσει αμέτρητα άτομα τέτοια. Και γι' αυτό με ακολουθάνε και στα Instagram και γενικά παντού και μου κάνουν βάρδο. Κάνεις. Γιώργη, πού είσαι, αγόρι? Καλό παιδί τον καιρό, σ' αγαπάω. Τώρα λοιπόν, μίλησα για το Instagram, πάμε TikTok. Χαίρετε τώρα. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια.